από μερικούς μήνες είχαμε κάποιες αναφορές, καταγγελίες αν θέλετε, ότι ο εξοπλισμός του ασθενοφόρου παρουσίαζε ελλείψεις και προβλήματα. Προχωρήσαμε σε έναν έλεγχο και διαπιστώσαμε ότι όντως το ασθενοφόρο είχε και μηχανολογικά προβλήματα, αλλά και στον ιατρικό του εξοπλισμό υπήρχαν πλέον θέματα τα οποία έπρεπε να αντικαταστά να διορθωθούν. Μάλιστα. Και είναι λογικό γιατί το ασθενοφόρο πλέον είναι πολλά χρόνια στην Αμανή και ήταν καιρός να γίνει ένας καλός έλεγχος και ένα καλό σέρβις του ασθενοφόρου. Διαπιστώσαμε ποια ήταν τα προβλήματα, τα καταγράψαμε και επειδή οι αλλαγές που έπρεπε να γίνουν στο τον ιατρικό του εξοπλισμό ήταν αρκετά εξειδικευμένες, θεωρήθηκε ότι ήταν καλύτερο να κατέβει το ασθενοφόρο στην Αθήνα, να προωθηθεί στην αντιπροσωπεία από όπου το προμηθευτήκαμε και να γίνει εκεί και να γίνει όλη η επισκευή εκεί. Όπως και έγινε και το ασθενοφόρο επέστρεψε πλήρως επισκευασμένο. Τώρα να ρωτήσω, το ασθενοφόρο είναι επισκευασμένο και είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο. Θα έχει οδηγό, θα λειτουργεί. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα και είναι πρόβλημα εδώ και καιρό. Να σας αναφέρω καταρχήν ότι έγινε μία συνάντηση την Τετάρτη το πρωί στο Υπουργείο Εσωτερικών μεταξύ του κυρίου Δημάρχου και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου ξαναθέσαμε το πρόβλημα, όπως το έχουμε θέσει κατά επανάληψη τους τελευταίους μήνες, και στο Γενικό Γραμματέα και σε υπηρεσιακούς παράγοντες. Και αυτή τη φορά είχαμε την αίσθηση ότι έδειξαν λίγο παραπάνω ενδιαφέρον και ίσως κατάλαβαν και ακριβώς συμβαίνει. Και δεσμεύτηκαν ότι σύντομα θα υπάρχει λύση μέσω μιας εγκυκλίου, η οποία θα επιτρέπει την επίσημη χρήση του ασθενοφόρου από εθελοντές. Το οποίο σε πρώτη φάση είναι ένα καλό βήμα για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Γιατί αλλιώς κινδυνεύει το ασθενοφόρο, αν μείνει σε ακινησία, να ξαναπάθει όλη την παλιά ίδια. Ναι, το ασθενοφόρο χρειάζεται επιδιόρθωση ούτως ή άλλως. Του έτσι κι αλλιώς. Αλλά το θέμα του ασθενοφόρου είναι ότι δεν το χρειαζόμαστε για να το έχουμε εκεί, να το στολίζουμε και να το διορθώνουμε. Το ασθενοφόρο είναι εκεί για να προσφέρει υπηρεσίες. Και η τελική κατάληξη όλων αυτών των προσπαθειών και του σέρβις ασθενοφόρου και των επαφών στην Αθήνα και των άλλων συναντήσεων που είχαμε εδώ και όλων των πιέσεων που ασκούνται είναι για να έχουμε μια συνολική λύση στο πρόβλημα της Αμανής. Που δεν είναι μόνο το ασθενοφόρο, είναι η γιατρή και είναι και όλα τα υπόλοιπα.